Τώρα που έφυγε ο Σιμακόπουλος, θεωρητικά, γιατί όχι πρακτικά, θεωρητικά, γιατί αυτά που λέμε εδώ πέρα είναι πιο πολύ θεωρίες, ο Νίκος θα μείνει μόνος του, από ό,τι λέει κιόλας. Γιατί το μοναδικό του στήριγμα μέσα στο παιχνίδι έλεγε ότι είναι ο Σιμακόπουλος. Κάτι το οποίο δεν ισχύει σε καμία περίπτωση, γιατί πρακτικά και όχι θεωρητικά, κάνει με όλους παρέα. Ο Νίκος αράζει με όλη την πλεομάδα και με τον Κωνσταντίνο τον τελευταίο καιρό. Οπότε δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο αυτή η καραμελίτσα είναι το μοναδικό μου στήριγμα, θέλω να το στηρίξει ο κόσμος και όλα αυτά που λέγονται και ακούγονται. Παιδιά, άδεια η Καλύβα χωρίς τον Γιώργο. Πραγματικά. Είχε άλλη ενέργεια. Ήταν πολύ μεγάλη ψυχή της παρέας. Δηλαδή, βάς τι λες. Αρχίστε το ψέμα τώρα να βλέπετε. Τίποτα, κάτι δικά μου. Λες ρε, μην για ένα τώρα, κάθε πέντε που χωρί μια εβδομάδα πιο κοντά στο τελικό. Μην ακούω κλακίδι τώρα εδώ πέρα. Εντάξει, ο Μπάρτης συναχωρήθηκε, είναι φίλος του, δεν λέω. Έβαλε και τα κλάματα χθες στο συμβούλιο, τον είδε συναχωρημένο, δεν αντιλέγω. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι, αυτό το που ξεκινάνε και λένε ναι, θα μας λείψει ο Γιώργος. Δεν τα ακούω καθόλου αυτά. Εγώ πιστεύω ότι ο καθένας εδώ μέσα λέει ένας ακόμα λιγότερο σε τον τελικό. Αυτό είναι. Να πάρουμε δύναμη γιατί έχουμε να πάρουμε και τις τρεις Σιλίες. Γιατί λέει ο Βασάλος ότι άμα τις χάσουμε λίγη λογικά θα βγάλουμε σένα. Οπότε... Γιατί δεν λες αυτό. Συγγνώμη, τι μου πες. Ποιος νιώθεις αμήχανα, ρε Βασάλο. Όχι, ρε, ξαναπέζω, δεν σ' άκουσα. Γιατί το λες αυτό, ρε. Για ποιο πράγμα, άμα είχα πει. Θα βγω εγώ υποψήφιο. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Ρώτησα τα παιδιά γιατί μου απαντήσανε. Αυτό που περιμένω πάρα πολύ είναι. Okay, αυτή τη βδομάδα θα είναι ακόμα ομαδικό λογικά το παιχνίδι. Θα ψηφίσουν εμένα, έτσι και χάσουμε πρώτη ασυλία. Θέλω πολύ να δω τι θα ψηφίσουν όλοι τους όταν πάει το παιχνίδι ατομικό. Θέλω να δω πώς θα πάνε τα συμφέροντα. Ήρθε να κλειδώσω άμα θα με ψηφίσει το θέμα ατομικό. Εγώ δεν θα σε ψηφίσω. Ωραία, εσύ να ψηφίσει σίγουρα. Μπάρτσε να ψηφίσει ατομικό. Εγώ δεν ψηφίζω την Ελλάδα. Από αυτή τη βδομάδα και μετά αλλάζει ο τρόπο. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Εμένα ψηφίζω ατομικό. Εγώ θα σου πω την αλήθεια. Δεν ψηφίζω αγωνιστικά. Οπότε. Θα ψηφίζει εμά. Εμένα ψηφίζει, Μπάρτζη. Εγώ θα αυτό μιλήσω με βάση συμπάθεια, φίλε. Μια χαρά, τον τελευταίο καιρό σε έχω κερδίσει. Οπότε δεν με ψηφίζει, ο Μπόγδανο δεν με ψηφίζει. Κάνουμε παρέα τελευταία βράδια. Ο τέταρτο είμαστε 9. Λοιπόν, πάω από την κόκκινη ομάδα να πείσω έναν από τους τρεις. Είσαι έναν από εκεί. Να είμαι πέντε. Εσύ είσαι από εκεί, κανένα για να είσαι συν. Να είμαι πέντε στους 9. Ωραία, μια χαρά τα πάω. Δεν μπορώ. Μετράω κι εγώ ψηφαλάκια. Λοιπόν, Σταύλο δεν με ψηφίζει, είπε. Ο Μπόδωνος δεν με ψηφίζει. Η Στέλλα εντάξει, οκ. Okay. Ο Μπάρτς είναι κολλητός μου, ο καινούργιος μου κολλητός, δεν με ψηφίζει. Ο Πρίαμος είναι με τους άλλους. Οπότε είμαι στο 4. Ψάχνω μία ψήφο από την κόκκινη ομάδα. Μαργιαλένα μου, θα μου την κάνει τη χάρη. Μία σου ζητάω. Αυτή τη φορά στο τοπικό θα με καλύψεις. Δεν μπορώ να βγει κάθε εβδομάδα προτινόμενος. Ας βγει κανένας άλλος. Ας βγει ο Πρίαμος που δεν έχει βγει καμία φορά. Ας βγει η Στέλλα. Ας βγει η Σταυρούλα. Ας βγει ο Σάκης. Μη φοβάστε, παιδιά. Ελάτε να βγούμε όλοι υποψήφοι ένας-ένας. Ψοφάω για να γίνει το τοπικό. Ψοφάω. Εγώ πιστεύω. Περιμένω. Και εγώ το θέλω να δω. Όλοι αυτό περιμένουμε. Και να πει από τώρα το ατομικό. Όλοι αυτό περιμένουμε. Εγώ πιστεύω ότι άλλη μία εβδομάδα δεν θα είναι. Είναι η ζωή μου. Η ζωή μου όλη είναι μια μπιφτέκα. Ο Βασάλος σιγά σιγά έχει ξεκινήσει και πάει πιο κοντά στον Ηλία με τη Σταυρούλα. Okay, αυτό το ξέραμε. Γενικά μιλάει, δικτυώνεται όπως μίλαγε, αλλά τώρα έχει έρθει ακόμα πιο κοντά στην πλή ομάδα. Ανυπομονώ να μπούμε στο ατομικό για να δούμε εν τέλει ποιοι εδώ μέσα γυρνάνε την πιφτέκα και ποιοι όχι, γιατί πολλά ακούμε, πολλά βλέπουμε, αλλά όλοι φυλάζονται καλά ακόμα.